Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Ξεκινάμε ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Ματζιούκης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Καλησπέρα Χριστάρα μου. Καλή εκπομπή να έχουμε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, στους φίλους του Ηρακλή, είτε από Ελλάδα είτε από εξωτερικό. Μέσω του e-radio μας ακούτε και εκεί. Παρέα φυσικά με τους χορηγούς μας. Και πραγματικά, επειδή εχθές φώναζα αρκετά για να μ' ακούτε, οι ακροατές και οι ακροάτριες, και σε ένα τέτοιο γήπεδο καμίνι πρέπει να φωνάεις, αλλιώς δεν θα ακούγεις τον αέρα καθόλου, αλλιώς θα σε καλύπτει ο κόσμος. Η φωνούλα, ξέρεις, θέλει μια περιποίηση, Χριστάρα μου, και επειδή η φωνούλα θέλει περιποίηση, τι κάνουμε? Πάμε καφεμάγαζο, είτε μπαίνουμε στο καφεμάγαζο.gr, είτε παίρνουμε τηλέφωνο στο 2310 70 55 54, είτε πάμε στην Ακαδήμου Εύωσμο μεριά, για να παραγγείλουμε τα ωραία μας βότανα, τα τσάγια μας. Άμα θέλουμε πίνουμε και μια σοκολάβ, άμα θέλουμε πίνουμε και ένα καφέ βέντο, όλα αυτά στο καφέ μάχας. Άμα πεινάμε έχουμε πολλές επιλογές, μπορούμε να πάμε στους φούρνους Άλμπους Λιβαδόπουλος, με καταστήματα σε πανόραμα και φυσιά σοφούλιας με στο χώρι, με 30 ποικιλίες ψωμιού, με πίτες όλων των ειδών, πενιλί, πίτσες, τσουρέκια, κέικ, τούρτες. Έχουν περισσέψει και βασιλόπιτες νομίζω. Ακόμα τι είναι, 4 του μηνός είναι. Δεν έχουν περισσέψει, Χρήστο? Βέβαια έχουν περισσέψει. Και αν πεινάτε κι άλλο, θα πάτε στο ασβεστοχώρι στο Coffee Square να φάτε και hot dog, να φάτε και κρέπα, να φάτε και toast. Και για τους φίλους του Ηρακλή, ως γνωστόν, στο Coffee Square στο ασβεστοχώρι, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου, υπάρχει και η περίφημη μπλε κρέπα. Και για εσάς που θέλετε να μάθετε αγγλικά ή να τα βελτιώσετε, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, πληροφορική, ειδικά για εμάς τους ενήλικες, Χριστάρα μου, που μετά τις γιορτές υπάρχει έκπτωση 50% παρακαλώ, κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου, και στη Βασιλή Σόλγας και στη Φλέμινγκ. Ορμάτε. Ορμάτε και στα μηνύματα για ό,τι θέλετε εσείς να γράψετε, να ρωτήσετε, να συζητήσουμε. Παρέα, έχουμε προγραμματίσει και δύο βολεϊκές συνεντεύξεις μετά και τη χθεσινή σπουδαία νίκη του Ηρακλή απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στην καυτή Μίκρα. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Μία λέξη για τα mail σας. Το σαν σήμερα έχει διάφορα γεγονότα και δυσάρεστα. Για παράδειγμα, σαν σήμερα ένας τεράστιος αθλητής και μια τεράστια προσωπικότητα μας άφησε, ο Νικόλας ο Σαμαράς. Και πέρασαν, Χρήστο μου, 5 ολόκληρα χρόνια, 4 Ιανουαρίου 2013, τεράστια μορφή στο ελληνικό βόλεϊ, ένας άνθρωπος που κατέκτησε ένα τίτλο μόνο στην καριέρα του, και όμως όσοι το λέω δεν το πιστεύουν, γιατί ήταν σπουδαίος παίκτης, και αυτό το τίτλο το κατέκτησε με τον Ηρακλή το 2000 στην Πάτρα για το θεσμό του κυπέλου σε εκείνο τον τελικό με τον Ολυμπιακό 3-0. Ο Σαμαράς που μας άφησε, όπως σαν σήμερα δολοφονήθηκε από τους Ναζί ο τεράστιος Γεώργιος Ιβάνοφ το 1943, όπως αν σήμερα έφυγε από τη ζωή άλλος μεγάλος της μουσικής αυτή τη φορά, ο Phil Lynott από τους Thin Lizzy, με τους οποίους θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Εχθές είδαμε κάτι από τα παλιά, κάτι από τα όχι πολύ παλιά. Η τελευταία φορά που ζήσαμε κάτι το τόσο έντονα ήταν στους τελικούς με το Φίνικα Σύρου το 2012, όπου πραγματικά η Μίκρα αποδείχθηκε μικρή, όπως και χθες, αν αφαιρέσει ένα μικρό κενό που δημιουργήθηκε από την αστυνομία στα δεξιά του γηπέδου. Όλο το υπόλοιπο ήταν γεμάτο, και ειδικά μεταξύ πετάλου και κεντρικής θύρας ο ένας ήταν πάνω στον άλλον στην κυριολεξία. Εχθές το γήπεδο της Μίκρας θύμιζε κάτι από το 2012, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια που ο Ηρακλής κατακτούσε κύπελα και πρωταθλήματα, και η ομάδα πραγματικά μας εντυπωσίασε, η συγκεκριμένη ομάδα, ο συγκεκριμένος Ηρακλής, γιατί το να μιλήσουμε για την ιστορία, τη φανέλα του βολεϊκού Ηρακλή, νομίζω ότι και οι αντίπαλοι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Αλλά το να μιλήσουμε για το χθεσινό ρόστερ, για τη χθεσινή παρουσία και για τη φετινή προσπάθεια, μπορούμε με χαρά να το κάνουμε μέχρι αύριο το πρωί και όχι μόνο. Γιατί πραγματικά, πέρα από το αποτέλεσμα,
πέρα από το αποτέλεσμα, ακόμα και όταν το παιχνίδι ήταν στο 1-0 σετ, πέρα από αυτό, έβλεπες μία ομάδα η οποία ήταν αποφασισμένη να κάνει αυτό που ο Κώστας Προύσαλης, ο αρχηγός του Ηρακλή, στην ώρα για μπλε της Παρασκευής. Της Παρασκευής είπα, όχι. Α, μπερδεύτηκα, νόμιζα χθες ήταν Σάββατο που περιγράφαμε μάτς. Πότε το βγάλαμε τον Κώστα, την Τρίτη το βγάλαμε. Που τι είπε, αυτό που υποσχόμαστε στον κόσμο, ανεξαρτήτως το τι θα κάνουμε, αν θα κερδίσουμε, αν θα χάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Παίζουμε με τον πρωταθλητή τα τελευταία 3 χρόνια, με μια ομάδα που έχει μεγάλο ρόστερ, μεγάλο μπάτζετ, και το είδαμε αυτό εχθές, έτσι. Είχε 2 εξάδες ο Ρίτσι να διαχειριστεί. Ο Ορφανός δεν είχε τέτοια πολυτέλεια. Παρ' όλα αυτά, υποσχέθηκε κάτι ο Προύσαλης και το έκαναν όλοι, από τον πρώτο ως τον τελευταίο που μπήκε μέσα στο παιχνίδι. Και δεν ήταν πολλοί αυτοί που αγωνίστηκαν. Τι υποσχέθηκε? Να παλεύουμε την κάθε μπάλα. Μα την κάθε μπάλα. Είναι χαρακτηριστικές προσπάθειες του Μπαμπαλιούτα, για παράδειγμα, για τον οποίο θα πρέπει να γράψω βιβλίο. Κανονικά θα πρέπει να γράψω βιβλίο και δεν υπερβάλλω. Αν θα μου έλεγες, Χρήστο μου, γράψε 3-4 βιβλία, μεταξύ άλλων θα σου έλεγα να γράψω το βιογραφικό, όχι το βιογραφικό, αλλιώς το λέμε, τη βιογραφία του, το βιογραφικό, τη βιογραφία του Λάβη Μπαμπαλιούτα. 45 ετών, γεννημένος το 1972, και υπάρχει μία φάση, αν θυμάστε, στο τρίτο σετ είναι, στο τέταρτο σετ είναι, που ο Ηρακλής παίζει από την πλευρά του πετάλου. Είναι 3 διαδοχικές συνεχόμενες άμυνες. Στη μία έχει σοριαστεί τελείως. Βγάζει άλλες 2 στο καπάκι. Και αναρωτιέσαι και λες, εγώ στα 45 μου χρόνια θα μπορώ να κάνω 10 γύρους έτσι να τρέχω για την πλάκα μου? Και αυτός ο άνθρωπος στα 45 του χρόνια είναι το καλύτερο λίμπερο στην Ελλάδα. Και δεν το λέω επειδή παίζει στον Ηρακλή. Το λέω γιατί το λένε οι αριθμοί. Αν κάποιος μπει στο volleyleague.gr και πάει εκεί που γράφει στατιστικά, θα το διαπιστώσει ότι ο Λάβης ο Μπαμπαλιούτας στα 45 του χρόνια είναι το καλύτερο λίμπερο στην Ελλάδα. Και είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει πάρα πολύ υπομονή το τελευταίο χρονικό διάστημα, και σε αυτό το κομμάτι αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους. Για το χθεσινό μάτς, βέβαια, αγωνιστικά, τι να πει κανείς για τον Προύσαλη. Μου θύμισε... Θα το πω και ας ακουστεί κάπως. Μου θύμισε μπολ σε κάποιες περιπτώσεις χθες. Όταν κατάφερνε να ευνηδιάζει τον ΠΑΟΚ με τις πάσες που μου αρέσουν πάρα πολύ, στην πλάτη που λέμε, την πίσω πάσα, και να βγάζει τον Αρμενάκη χωρίς μπλοκ ή να βγάζει τον Αρμενάκη με μονό μπλοκ, ενώ περιμένανε τον Εφρεμίδη, για παράδειγμα, με διπλό και τριπλό μπλοκ από την άλλη πλευρά, και ο Προύσαλης έκανε το μη προβλέψιμο, το μη αναμενόμενο. Για τον Εφρεμίδη, ό,τι και να πεις για τη χθεσινή του παρουσία, είναι λίγο, γιατί ήταν ταύρος, πραγματικός ταύρος, 22-25 πόντους κάπου εκεί. Επιθετικά ήταν εντυπωσιακά καλός, και για τον Στέλιο τον Τζιουμάκα, εδώ σκίζουμε τα πτυχία μας πάλι, τα σκίζουμε. Πώς τα σκίζουμε για τον Μπαμπαλιούτα και λέμε ότι δεν μπορεί να εξηγηθεί, είναι φαινόμενο ο άνθρωπος. Έτσι τα σκίζουμε και για το μικρό, 19 ετών ο Τζιουμάκας, ο οποίος πρώτη φορά έπαιξε ολόκληρο μάτς ως βασικός για φέτος. Νομίζω είχε κάνει ένα καλό παιχνίδι πέρυσι με την Κίζικο, αλλά για τέτοιο παιχνίδι, ενώ έχει φύγει ο Ριζόπουλος, ενώ ξέρεις ότι είστε 3, ο Τζιουμάκας ο Ελευθερίου και ο Μούχλιας ίσως μοιράσει το χρόνο Ορφανός, τον εμπιστεύεται ο Ορφανός, τον βάζει σε όλο το μάτς και έρχεται και κάνει όργια αυτό το παιδί 19 χρονών. Με 15 πόντους, με εξαιρετικά στατιστικά. Εντάξει, στο τέλος κουράστηκε, έκανε κάποια λάθη, έδωσε άσους, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ήταν τρομακτικός. Και ένας Ηρακλής που είχε το 19χρονο Τζιουμάκα, το 19χρονο Φωτιάδη, τον 45χρονο Μπαμπαλιούτα, τον Προύσαλη, τον Αρμενάκη και τα υπόλοιπα παιδιά, χωρίς τον βασικό Κιώση που είναι τραυματίας, χωρίς και δεν θα παίξει άλλο φέτος, χωρίς τον βασικό Ριζόπουλο που αποχώρησε και συνεχίζει στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, με όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα. Και εδώ σε αυτό το κομμάτι θα διαβάσω βέβαια και τις ανακοινώσεις που υπάρχουν από το Κιάνο Λευκό Ταπ, αλλά πραγματικά, και πρέπει να το πούμε για ακόμα μια φορά και είναι άξιοι συγχαρητηρίων,
Εάν δεν υπήρχαν τα χρήματα των δύο Ηρακλειδέων που ξέρουμε όλοι πλέον ποιοι είναι, και μάλιστα ο κύριος Τσίτσας εδώ είχε κάνει την αρχή, στην ώρα για μπλε βγαίνοντας στον αέρα από τη Βοστόνη και είχε πει ότι εγώ κάνω την αρχή βάζοντας 2.000 ευρώ να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, ακολούθησε και ο Βαγγέλης από το Οχάιο, ακολούθησαν και άλλοι, από την Ελλάδα κάποιοι, από την Αμερική συγκεκριμένοι δύο, και το παραδέχονται και οι ίδιοι αθλητές, το παραδέχεται και η διοίκηση με ανακοίνωσή της, ότι η βοήθεια αυτή από την Αμερική σε συνδυασμό με αυτή που ήρθε από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, ήταν καταλυτική, γιατί εχθές, πιστέψτε με, δεν θα βλέπαμε αυτή την ομάδα που είδαμε. Μπορεί να μην βλέπαμε ούτε τον Μπρούσαλη, μπορεί να μην βλέπαμε ούτε τον Αρμενάκη, μπορεί να μην βλέπαμε ούτε τον Μπαμπαλιούτα να παίζουν και να βλέπουμε μόνο τους 19χρονους. Ήταν τόσο καταλυτική η βοήθειά τους μέσα στις γιορτές που κρατήθηκε αυτή η ομάδα ζωντανή και έδειξε μέσα στο γήπεδο το τι μπορεί να κάνει. Και αυτό που μπορεί να κάνει είναι να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, είναι να πάρει ψυχολογία, είναι να διατηρηθεί ψηλά στη βαθμολογία, να είναι στην πρώτη τετράδα, και εδώ πάνω δίνει την πολύ μεγάλη όθηση ο κόσμος. Με την παρουσία του, όχι μόνο με τη φωνή του, αλλά και με το 10 ευρώ που έδωσε χθες, γιατί εχθές έγινε ένα καλό ταμείο, για τα δεδομένα πάντα, ένα καλό ταμείο, ένας θετικός απολογισμός, να το πω διαφορετικά, γιατί εάν συνεχιστεί αυτό το πράγμα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, και όχι μόνο σε ένα-δύο παιχνίδια, για παράδειγμα τη Δευτέρα παίζει Ηρακλής Χαλκίδας. Άσχετα αν είναι τηλεοπτικό, άσχετα αν είναι Δευτέρα, χθες ο κόσμος απέδειξε ότι δεν τον ενδιαφέρει που είναι Τετάρτη, δεν τον ενδιαφέρει που, ξέρω εγώ, δουλεύει κάποιος κόσμος ή οτιδήποτε άλλο. Τον ενδιαφέρει να πάει στο γήπεδο να στηρίξει, να συμπαρασταθεί σε αυτή την προσπάθεια. Αν λοιπόν έχει τον ίδιο κόσμο που είχε χθες η Μίκρα και τη Δευτέρα και γίνει ξανά ένας και υπάρξει, συγγνώμη, ξανά ένας θετικός απολογισμός και υπάρχουν έσοδα από τα κομμένα εισιτήρια, αν συνεχιστεί αυτό και στα επόμενα εντός τέρας παιχνίδια, τότε όχι μόνο θα βγει η χρονιά, τότε θα μπορούν να γίνουν και άλλα πράγματα. Γιατί όχι να μην δούμε και τον Ηρακλή στην τετράδα. Το έδειξε αυτή η ομάδα χθες, χωρίς να έχει τρίτο κεντρικό που πρέπει οπωσδήποτε να πάρει, αν θέλει να λέει ότι θέλει να διεκδικήσει κάτι καλό. Και για να πάρει, βέβαια, πρέπει να άρει την απαγόρευση μεταγραφών. Και για εκεί χρειάζονται χρήματα. Ο Ηρακλής, ως γνωστόν, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Γιατί έχει κάποιες οφειλές. Κάποιους διακανονισμούς, μάλλον, που πρέπει να τηρήσει από πέρυσι. Η προσπάθεια και το ότι μάτωσαν κάποιοι φίλαθλοι του Ηρακλή από την Αμερική και από εδώ για να κρατηθούν οι παίκτες θα συνεχιστεί. Αλλά δεν μπορούν να ματώνουν συνέχεια οι ίδιοι και οι ίδιοι. Αυτό που έγινε χθες από τον κόσμο ήταν μια πολύ μεγάλη τονωτική ένεση. Και μακάρι να υπάρξουν κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Ώστε να έχει δικαίωμα μεταγραφών ο Ηρακλής, ώστε να πάρει το κεντρικό που χρειάζεται, ώστε να πληρώνονται όλοι οι παίκτες στην ώρα τους, ώστε να νιώθουν όλοι καλά. Χθες είδατε, σίδερα τρώγανε. Είχε γουρλώσει το μάτι τους. Δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουν αυτό το παιχνίδι. Παρά το ότι το 2-0 έγινε 2-2 και από λεπτομέρειες δεν έγινε 3-0. Απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που και λεφτά έχει και χρηματοδότες έχει και ρόστερ έχει και μπάτζετ έχει. Κι όμως εχθές δεν άντεξε στη Μίκρα. Πού να αντέξει. Πού να αντέξει από αυτόν τον κόσμο και πού να αντέξει από αυτούς τους παίκτες που μας απέδειξαν για ακόμη μια φορά και δόξα τω Θεώ μας δικαίωσαν και εμένα και τον φίλο μου τον Χαρίλα από αυτό που λέγαμε το καλοκαίρι και δεν γινόταν να κάνουμε λάθος. Όσο και αν στεναχωριόμασταν στην αρχή από το 3-0 στη Χαλκίδα και από το 3-0 στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Ότι έγιναν σωστές κινήσεις, σωστές μεταγραφές. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε λάθος. Βλέπαμε τον Αρμενάκη, βλέπαμε τον Μπρούσαλ, βλέπαμε τους υπόλοιπους. Δεν γινόταν αυτή η ομάδα να μην παίξει βόλεϊ. Και παίζει βόλεϊ πλέον. Και καλό βόλεϊ παίζει. Και αν δεν είχε όλα αυτά τα προβλήματα, θα παίζει ακόμα καλύτερο βόλεϊ. Μην ξεχνάμε χθες ότι έβλεπες τον Ρίτσι από τη μία να βάζει, να βγάζει συνέχεια. Για παράδειγμα, τα δύο λίμπερο, ο Παπαδημητρίου με τον Κωνσταντινίδη μπαίνα βγαίνα. Ο Μπαμπαλιούτας έβγαλε όλο το μάτς μόνος του. Που και ο Μπουράκης χρυσός, έτσι. Αλλά χθες προτίμησε την εμπειρία να το. Δεν είχε αυτή την πολυτέλεια. Από την άλλη, έβαζε κεντρικούς, έβγαζε κεντρικούς, έβαζε ακραίους, έβγαζε ακραίους, έβαζε διαγώνιους, έβγαζε διαγώνιους. Ο Γιάννης Ορφανός δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Και παρόλα αυτά,
Ήρθε αυτή η νίκη που και για τον κόσμο αποτέλεσε πολύ 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 μεγάλη τονωτική ένεση. Αλλά για να έχει αξία όλο αυτό το χθεσινό, πρέπει να συνεχιστεί τη Δευτέρα. Πρέπει οι παίκτες που θα μπουν μέσα για να γυαλίζει πάλι το μάτι τους να δουν αυτό το πράγμα ξανά. Να δουν τη Μίκρα να βράζει ξανά. Ναι, είναι Δευτέρα 6 ώρα. Οκ. Okay. Και χθες αποδείχτηκε το τι μπορεί να κάνει ο βολεϊκός Ηρακλής. Πώς, αν είναι ενωμένος, αν είναι συσπυρωμένος, αν έχει γεμάτο γήπεδο και αν έχει αυτούς τους παίχτες που βγάζουν μαγκιά και παλικαριά και τα δίνουν όλα στον αγωνιστικό χώρο. Απλά τα πράγματα είναι. Στο βόλεϊ τα ξέρουμε. Έμπειροι είμαστε. Δεν θέλει πολύ για να ξανακάνεις κάτι δυνατό. Βήμα-βήμα βέβαια, έτσι. Μην τρελαινόμαστε από χθες. Αλλά είναι κρίμα να μείνουμε μόνο στο χθες. Θέλουμε να βλέπουμε το χθες να γίνεται και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Καλησπέρα, καλή χρονιά στην φίλη την Μαριλίζα που μας ακούει και σε όσους εσάς μπαίνετε στη διαδικασία να επικοινωνήσετε με την εκπομπή είτε μέσω του FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 είτε μέσω του Blue Libero papakigiahoo.gr. Ανακοινώσεις έχουμε. Ο λαός μας αξίζει τα καλύτερα. Ανακοινώσεις από την διοίκηση της Ανδρικής Ομάδας Βόλεϊ του Ηρακλή. Το Τάιρα Κλής θέλει να εκφράσει μέσα από την καρδιά του ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτό το μοναδικό λαό που για ακόμη μια φορά έδωσε μαθήματα οπαδισμού και έδειξε πως μόνο ο κόσμος είναι αυτός που μπορεί να δώσει όθηση στους παίκτες για να καταφέρουν να κάνουν μια φανταστική νίκη όπως η χθεσινή. Ο Ηρακλής είναι ο λαός του, η φωνή του, το πάθος του και η ψυχή που βγάζει σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε αγώνα. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη που δείξατε, για τη μεγάλη στήριξη προς τους παίκτες αλλά και το τμήμα. Σας θέλουμε στο πλευρό μας κάθε μέρα, σε κάθε αγώνα, σε κάθε προσπάθεια. Επόμενο ραντεβού Δευτέρα 8 Ιανουαρίου στις 6. Ο αγώνας συνεχίζεται χίλια χρόνια Ηρακλής. Και μιας και μιλάμε για χρόνια, αυτή είναι η πρώτη ανακοίνωση. Έχω και τη γραπτή δήλωση του Προέδρου του κυρίου Μάκη Καλαϊτζή. Θα διαβάσω σε λίγο. Μιας και μιλάμε για χρόνια, να δώσουμε την καλησπέρα μας, Χρήστο μου, στον Φέρελπι αθλητή του Ηρακλή, ο οποίος χθες έκανε το ντεμπούτο του με την κιανόλευκη φανέλα. Και θέλουμε να το ρωτήσουμε πώς αισθάνθηκε πρώτη φορά που δεν μπορώ να ολοκληρώσω την πρόταση. Λάμπη Παπαγιούδα, καλησπέρα. Γελάς και εσύ. Είναι σαν πρώτο παιχνίδι για το 2018. Όντως. Είναι το ντεμπούτο σου στο 2018. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι, ήταν ένα πολύ καλό, ονειρεμένο ντεμπούτο. Ναι. Κάτι το οποίο δεν είχαμε φανταστεί κανένας μας. Με ένα πολύ δύσκολο για πρεμιέρα καινούργιας χρονιάς. Ναι. Από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια. Σε μια στιγμή που είχαμε προβλήματα. Με τραυματισμούς, με αποχωρήσεις. Θα τα πούμε όλα ένα-ένα. Αλλά πάνω σε αυτό το κλίμα της εισαγωγής και πίστεψέ με και χθες το μετέφερα και εκτός αέρα με ανάγκασες πολλές φορές την περιγραφή να αναφέρομαι στην ηλικία σου. Αλλά πραγματικά. Πάλι ναι. πάλι. Γιατί κάποιοι δεν με πίστευαν και αναγκάστηκαν να πω ότι είσαι γεννημένος το 1972 και πέσαν τότε μικρόφωνα, τσιμέντα, πέσαν όλα. Όταν είπα αυτό το 72. Βέβαια, από ό,τι μου έχεις πει, είναι τυπογραφικό λάθος, είναι το 82. Αλλά εντάξει. Έχει, είναι ένα λάθος, αλλά δεν πειράζει. Στο ληξιαρχείο πρέπει να πάμε, να δούμε τα στοιχεία σου. Είπα πριν κάτι μεταξύ σοβαρού και αστείου και το εννοώ. Όταν μεγαλώσω θέλω να γράψω την αυτοβιογραφία σου, πραγματικά. Όταν μεγαλώσω όμως, όχι τώρα, ακόμα είμαι μικρός. Είσαι υπερβολικός. Δεν είμαι υπερβολικός γιατί είσαι 45 και κάτι. Μισό, πόσο είναι? Τον Οκτώβριο του 72. Τον Οκτώβριο του 72. Όσοι ξέρουν καλά μαθηματικά ας τα υπολογίσουν. Και δεν είναι μόνο ότι παίζεις στην μεγαλύτερη κατηγορία που μπορεί να υπάρχει σε ένα άθλημα σε μια χώρα. Είναι ότι αυτή τη στιγμή, όχι για το χθεσινό παιχνίδι μόνο, αλλά αυτή τη στιγμή βάσει
του volleyleague.gr, αν πάει κάποιος στην κατηγορία εκεί που λέει στατιστικά, υποδοχές, άμυνες κτλ., θα διαπιστώσει ότι είσαι το καλύτερο λίμπερο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και μόνο που παίζεις μπορεί κάποιος να σου πει, ρε φίλε, σε ζηλεύω και σε θαυμάζω, πόσο μάλλον ότι όταν είσαι και ο καλύτερος στα νούμερα, πόσο μάλλον όταν χθες, προερχόμενος από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, και όσοι γνωρίζουμε, γνωρίζουμε τι εννοώ, δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες. Όταν προερχόμενος λοιπόν εσύ από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, μπαίνεις και μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά που όλοι σας ήσασταν συγκλονιστικοί, κάνεις τέτοιο παιχνίδι. Και πραγματικά πες μου πώς το κάνεις, για να ξέρουμε να παίρνουμε σημειώσεις, να το κάνουμε, ρε παιδί μου, ραβασάκι, λίγο έτσι. Δώσ' μας κάποιες συμβουλές. Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να είναι έτσι. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εντάξει, είμαστε φίλοι, είμαστε γνωστοί χρόνια. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία. Ξέρεις, από βόλεϊ παρακολουθείς χρόνια, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η άποψή σου και η γνώμη σου. Εγώ θα πω κάτι, ότι ούτε και τα νούμερα παίζουν πάντα μεγάλο ρόλο. Εμένα με ενδιαφέρει, η ομάδα να είναι ευχαριστημένη από μένα. Mm-hmm. Και εγώ να είμαι με τον εαυτό μου, ότι όταν κάθε φορά που μπαίνω μέσα δίνω ό,τι έχω και δεν έχω, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Φέτος έχει γίνει υπάρχει μια πολύ καλή χημεία στην ομάδα. Είμαστε φίλοι μεταξύ μας. Υπήρχε μια συνεννόηση να έρθουμε στην ομάδα, γιατί είναι καλό να υπάρχουν και σχέσεις και έξω από το γήπεδο. Mm-hmm. Γίνεται πιο εύκολα και η προσαρμογή και οι συνδυασμοί. Με παίκτες που γνωριζόσασταν χρόνια, έτσι. Ναι, και έχουμε παίξει και άλλες φορές πολλά χρόνια σε άλλες ομάδες και στον Ηρακλή πάλι. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχημένης πορείας της ομάδας, αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ατυχίες με τραυματισμούς, μόνιμους ή για κάποιο διάστημα, και παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν, η ομάδα είναι σε υψηλές θέσεις και νομίζω έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες που είχαμε ακόμα και εμείς οι ίδιοι στο ξεκίνημα της χρονιάς. Θέλω λίγο να σταθούμε, Λάμπη, στις τελευταίες δύο εβδομάδες που έπεσαν πάνω στις γιορτές, έτσι, και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, ήταν οι Άγιες Μέρες, ξεκουραστήκατε. Αλλά αυτό το χρονικό διάστημα ήταν πάρα πολύ κομβικό, γιατί δυστυχώς η ομάδα κινδύνευε να διαλυθεί. Και είναι μια πραγματικότητα που όλοι την έχουν παραδεχτεί εντός και εκτός αέρα, έτσι, δεν ανακαλύπτω την Αμερική. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και θέλω το σχόλιο σου πάνω σε αυτή την προσπάθεια που έγινε και από την Ελλάδα και από την Αμερική. Γιατί για άλλη μια φορά κρατηθήκατε και ενώ περιμένουμε να δούμε χθες έναν Ηρακλή ο οποίος ήταν επηρεασμένος από όλα αυτά, από την αποχώρηση του Ριζόπουλου, από τα οικονομικά προβλήματα, από το ότι υπήρχε αυτό το δυστυχώς, ξανά θα πω τη λέξη δυστυχώς, ενδεχόμενο να μην δούμε το ρόστερ που είδαμε χθες, να υπάρχουν απουσίες. Και νέες αποχωρήσεις πέρα από τον Ριζόπουλου, και μπαίνετε μέσα και μας λέτε ότι, ξέρετε, εμείς θα κερδίσουμε σήμερα. Δεν ξέρω πώς το καταφέρατε αυτό μέσα σε μια-δυο μέρες που δόθηκε λύση. Και θέλω φυσικά το σχολείο σου και για τη λύση έτσι, που δόθηκε. Πρέπει να πάμε, άμα πάμε λίγο πιο πίσω, το παιχνίδι του τελευταίου που κάναμε μέσα στον Εθνικό Πειραιώς, ναι, και ήρθε η ΙΤΑ, mm-hmm, φάνηκε ακριβώς το τι έγινε μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας. Τα προβλήματα αυτά που υπήρξαν δεν έγιναν προπονήσεις καταρχήν. Δεν μπορούσαν να γίνουν προπονήσεις. Σας επηρέασαν. Είναι μια ομάδα την οποία μπορούσαμε εύκολα να την κερδίσουμε. Αντίθετα, χάσαμε χωρίς να πάρουμε και τίποτα από το μάτς. Στη συνέχεια ήρθαν τα παιδιά από την Αμερική που πραγματικά, αν δεν υπήρχαν αυτοί, αυτή τη στιγμή δεν θα μιλούσαμε ίσως ούτε μαζί. Και σίγουρα χθες θα ήταν άλλα παιδιά μέσα. Είχαμε αποχωρήσεις και πολύ πιθανό να είχαμε χάσει και το παιχνίδι. Τι να πω, χίλια ευχαριστώ που είναι δίπλα μας, που έχουν δώσει αυτή την όθηση και θα τραβήξουν και άλλους στη συνέχεια. Φάνηκε ότι έγινε πολύ καλή δουλειά μέσα στην εβδομάδα. Υπήρχε φυσικά και το δέλεαρ του ντέρμπι, mm-hmm, που ο αθλητής από μόνος του ετοιμάζεται και προετοιμάζεται ψυχολογικά για ένα δύσκολο μάτς. Αλλά και επειδή αυτή η βοήθεια ήρθε, ηρεμήσαμε. Δουλέψαμε, βγήκαμε στο γήπεδο, ξέρω ότι έχουμε ένα φοβερά δύσκολο παιχνίδι, αλλά μόλις είδαμε και την κερκίδα να γίνεται αυτό το πράγμα το απίστευτο το χθεσινό, νομίζω είναι δύσκολο να χάσουμε εδώ μέσα με τέτοια ατμόσφαιρα. Ήδη να το πούμε, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι ο Ηρακλής φέτος στη Μίκρα είναι αίτητος.
Και έχει χρόνια να συμβεί αυτό. Το να έχει ένα συνεχόμενο σερί. Μακάρι να το συνεχίσετε φυσικά και τη Δευτέρα σε ένα πολύ δύσκολο μάτς με τον Ηρακλή Χαλκίδας. Που ναι, μεν ακούει κάποιο Ηρακλή Χαλκίδας, αλλά είναι η τρίτη ομάδα αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία. Ο Ηρακλής Χαλκίδας έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι, και αυτή είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Εδώ μαθαίνουμε ότι κινείται και με τα γραφικά. Ανακοίνωσε τον Γκόμες πριν από λίγο. Ανακοίνωσε. Ορίστε. Δηλαδή, τον Γκόμες που έπαιζε στον ΠΑΟΚ, έτσι, από τη Βενεζουέλα, το γνωστό. Ναι. Να σου πω, εγώ χαίρομαι που ομάδες από την επαρχία, καινούργιες ομάδες, μπαίνουν και διεκδικούν υψηλές θέσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό για το άθλημα. Εγώ θα χαρώ βέβαια αυτές οι ομάδες τη Δευτέρα να χάσουν. Το καλό είναι η Ηρακλής εναντίον Ηρακλής. Γιατί το διάβασα και σε ένα σχόλιο ότι λέει, ρε παιδιά, εντάξει, τρίτη θέση η Ηρακλής είναι και αυτός. Όχι, εντάξει. Σίγουρα πέρα από την πλάκα είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς. Είναι, ναι. Μην ξεχνάμε ότι χάσαμε εκεί μέσα. 3-0 ήταν σφαλιάρα, ναι. Δεν έλειπε βέβαια ο Φρεμίδης. Είχαμε και άλλη μια απώλεια και ο Ελευθερίου δεν είχε δικαίωμα να παίξει. Είχαμε τις απώλειές μας. Χάσαμε όμως, παίζει ωραίο βόλεϊ. Έχει χάσει δύσκολα, οι ήττες που έχει κάνει είναι δύσκολες. Είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά μην ξεχνάμε ότι πλέον και ειδικά μέσα στο γήπεδό μας νομίζω, εντάξει, η ομάδα μεταμορφώνεται. Αντλούμε δύναμη από τον κόσμο, επηρεάζει και αρνητικά τον αντίπαλο και θετικά εσάς. Οπωσδήποτε. Θέλω να μου επιτρέψεις να μοιραστώ με τον κόσμο που μας ακούει αυτά που μου έχεις πει και εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά που αγωνίζονται φέτος στον Ηρακλή. Για το πόσο διαφορετικοί είστε όταν βλέπετε γεμάτο γήπεδο. Και ας το πιστέψει ο κόσμος αυτό, επειδή εντάξει τώρα είμαστε ραδιόφωνο, όταν μου το λένε είτε ο Λάμπης ο Παπαλιούτας, είτε ο Κώστας ο Προύσαλης, είτε ο Αρμενάκης, είτε ο Εφρεμίδης, είτε να μην συνεχίσω να λέω ονόματα, τους κοιτάζω κιόλας, γυαλίζει το μάτι τους, τους φοβάσαι, πας λίγο πιο πίσω όταν το λένε. Με την καλή την έννοια, γιατί πραγματικά Λάμπη, είστε άλλοι άνθρωποι, Δηλαδή σας έβλεπα εχθές και ο κόσμος, δυστυχώς το μάτι δεν ήταν τηλεοπτικό. Για τον κόσμο που ήταν στο γήπεδο. Πραγματικά κρίμα, ναι, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το μάτσο θα το δείξει τηλεόραση. Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι, ναι. Είχε εναλλαγές στο σκορ, είχε suspense. Αλλά πες μου για αυτό το πράγμα, τι σας πιάνει, τι παθαίνετε. Δεν είστε καλά, έτσι, σίγουρα δεν είστε καλά. Όταν μπαίνετε μέσα και βλέπετε κερκίδα, δεν είστε καλά. Όταν έχεις όλο αυτόν τον κόσμο με αυτόν τον παλμό, πιστεύεις ότι δεν μπορείς να χάσεις. Δίνεις παραπάνω από τις δυνατότητές σου. Τη στιγμή που πάνε να πέσεις, ξανασηκώνεσαι. Και επηρεάζει φυσικά και την αντίπαλη ομάδα. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, είδαμε μια ομάδα η οποία παίρνει τρεις χρονιές στο πρωτάθλημα, να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Λίγησε. Λίγησε. Δεν είναι εύκολο. Γίνεται πολύ δύσκολο περιβάλλον για τον αντίπαλο. Σε ένα γήπεδο κλουβί, έτσι, που άμα γεμίσει, ναι. είναι και αποστάσεις τέτοιες, είναι κλουβί. Σου δίνει τρομερή δύναμη. Σου δίνει αυτοπεποίθηση, σου δίνει μαχητικότητα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ειδικά όταν γίνονται και ωραίες φάσεις υπέρ μας, απογειώνει το αθλητικό. Τώρα εκεί θα πάω. Είμαστε tie break. Ηρακλής ΠΑΟΚ 1-2. Έχει πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Πέναλτι εξηγώ και λέω ότι είσαι μόνος σου πάνω στο φιλέ, σου έρχεται η μπάλα στρωμένη και απλά τη χτυπάς για να πάρεις τον πόντο, για να γίνει το 1-3. Και κάνει ο Ευγενίδης ένα tackling ποδοσφαιρικό και την διατηρεί την μπάλα στο παιχνίδι. Η μπάλα στρώνεται στο Σαφράνοβιτς, που κι αυτός έχει σχετικά εύκολο έργο, και εκεί έρχεται ο Προύσαλης και κάνει μονό μπλοκ και γίνεται το 2-2. Τι θα μου πεις για αυτή τη φάση? Είναι δεικτική για αυτό που λέγαμε ότι γκρεμίστηκε το γήπεδο εκείνη τη στιγμή, έτσι, στην κυριολεξία. Εντάξει, εκεί τέτοιες φάσεις είναι που σου δίνουν την έξτρα όθηση και λυγίζουν τον αντίπαλο. Όταν μπαίνεις μια φάση, στην ουσία ένα πόντο χαμένο. Χαμένος, ναι, χαμένος. Διεκδικείς αυτή την μπάλα με πολύ δύσκολη άμυνα, με ατομικό μπλοκ, σε ένα πολύ καλό παίχτη της αντιπάλου ομάδος. Νομίζω εκεί μέσα του αθλητή σκέφτεται ότι δεν το χάνουμε αυτό το μάτς, αφού πήραμε και αυτή τη φάση. Λειτουργεί κάπως έτσι. Αυτές οι φάσεις σε μεγάλη διάρκεια που κερδίζονται από τις ομάδες είναι πολύ σημαντικές και μην ξεχνάμε το βόλιο είναι πολύ, παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία. Παίρνει την ψυχολογία με το μέρος σου. Είσαι και στην έδρα σου. Νομίζω
Εκεί που ούτε κούραση καταλαβαίνει εκεί την ώρα, ούτε τίποτε. Είχαμε τρία πόντου. Ήταν 2-2, έτσι. Ήταν 2-2. Δηλαδή είχαμε ακόμα 13 πόντου μπροστά μα και εσύ μέσα σου είπε ότι αφού έγινε αυτό θα κερδίσουμε. Σίγουρα, εντάξει, δεν περνάει από το μυαλό σου, όχι ότι θα σε επηρεάσει 100%. Το θέμα είναι ότι εμένα θα σταθώ σε ένα άλλο σημείο. Ότι μας ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, ενώ εκεί που μπορούσαμε να είχαμε πάρει καθαρό τρίποντο, ναι. Και ενώ έχει πάρει την ψυχολογία, εκεί φαίνεται η παρέα και η ομάδα. Αντιδράσατε ξανά, ναι, μπράβο. Μαζευτήκαμε καλά και λέμε ρε παιδιά, δεν έγινε κάτι. Είναι 15 πόντοι, μπορούμε να παίξουμε καλά, μας ενδιαφέρει η νίκη. Και αλλάζει εκεί το κατευθείαν το momentum και μπαίνουμε. Να ξεκινάμε από την αρχή, όπως μπήκαμε και στο πρώτο σετ δηλαδή. Και το tie break κίνησε σχετικά εύκολα, αν θυμάμαι καλά 8-5, ενώ ξεκινάει 0-2 πάω, το γυρνάμε 8-5 και 14-9. Και μετά ήταν 11-10 και έγινε 15-11. Ναι, ναι. Θέλω πριν κλείσουμε να σταθώ λίγο πάλι σε σένα. Συγγνώμη που σε φέρνω σε δύσκολη θέση, αλλά ετοιμάζω εγώ το βιβλίο μου τώρα σιγά σιγά. Θα σε συγχωρέσω. Φαντάζομαι το είδες, ο Γιάννης ο Γκαγκαλώτης χθες έγραψε Λάμπης Μπαμπαλιούτας NBA Vote. Τώρα επειδή όλοι μπαίνουν στη διαδικασία και γράφουν για τον Αντετοκούμπο, για το All Star του NBA, σου λέει ας βάλουμε το Λάμπη εμείς. Γιατί νομίζω ότι και εσύ το αφουγκράστηκες και από τον κόσμο μετά το τέλος του αγώνα, αλλά και μετά με προσωπικά μηνύματα που δέχτηκες, το πόσο πολύ σου έδωσαν τα συγχαρητήρια όλοι τους, έτσι, για αυτό που συνέβη χθες. Και πάνω σε αυτό θέλω να σου πω για μία ακόμα φάση που είναι τώρα τρίτο ή τέταρτο σετ, δεν θυμάμαι καλά, που είναι τρεις συνεχόμενες άμυνες που σοριάζεσαι, στην κυριολεξία σοριάζεσαι. Και έρχεται κάποιος και λέει: δεν γίνεται, ρε φίλε, 45 χρονών αυτός ο άνθρωπος να πέφτει και να ξανασηκώνεται και να ξαναπέφτει και να ξανασηκώνεται και να το κάνει τρεις φορές σε ένα παιχνίδι με τέτοια ένταση, με τέτοιο παλμό, με τέτοια δυνατά χτυπήματα. Γιατί το βόλεϊ μπορεί κάποιος να λέει: έλα, μωρέ, δεν έχει επαφή. Αλλά ας πάει κάποιος να βάλει το χεράκι του εκεί, να βγάλει μια άμυνα από ένα δυνατό χτύπημα του αντιπάλου. Και άμα δεν του φύγει ο καρπός, εμένα με λένε Γιώργο. Και τέλος πάντων, δώσε μου μια εξήγηση για όλα αυτά. Πιστική όμως. Πώς το κάνεις, πιστική. Εντάξει, όταν κάνεις κάτι που το αγαπάς και ξέρεις πάνω κάτω τι πρέπει να κάνεις. Αυτό που είπαμε. Η παρέα η καλή. Η έδρα η φοβερή. Η παρέα η καλή. Όσο καλή και. Και εγώ έχω πολύ καλή παιδιά. Παρέα, αλλά στα 45 μου δεν θα μπορώ να επιδείξω εφημερίδα. Όχι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, όταν είσαι αθλητής. Δηλαδή, το μυστικό για τον αθλητή και τον οργανισμό, τον ανθρώπινο οργανισμό του Λάμπη του Μπαμπαλιούτα, ποιο είναι ώστε σε αυτή την ηλικία να είναι τόσο καλός. Δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο που δεν κάνουν οι άλλοι. Είμαστε αθλητές, ξεκουραζόμαστε σωστά, δεν κάνουμε καταχρήσεις. Κοιτάζει να τραφήσω όπως πρέπει, να ξεκουραστεί, να κοιμηθείς νωρίς. Προσέχουμε το σώμα μας, κάνουμε την ενδυνάμωσή μας, τις διατάσεις που χρειάζονται. Δεν είναι ένα πράγμα, είναι ένας συνδυασμός, συν τη δουλειά που γίνεται μέσα στο γήπεδο και τα μυστικά που χρόνο με το χρόνο, όσο μεγαλώνεις αυτή η θέση του Λίμπερου και του Πασαδόρου μετράει πάρα πολύ εμπειρία. Είναι δύο θέσεις που εγκεφαλικές θα έλεγα. Όσο μεγαλώνεις γίνεσαι καλύτερος, από εκεί πέρα πρέπει να κρατάς το σώμα σου όπως πρέπει και αυτά όλα τα στοιχεία και είναι και κάποιο ταλέντο που πρέπει να υπάρχει σίγουρα. Κρατάω το να προσέχεις τον εαυτό σου, γιατί εσύ προσέχεις πάρα πολύ τον εαυτό σου και το σώμα σου και... Δεν γίνεται αλλιώς. Όσο μεγαλώνεις πρέπει ακόμα και προσεκτικός να είσαι. Έτσι ακριβώς. Λάμπη, μία χάρη θέλω, επειδή... Τώρα μου ήρθε να σε κρατήσω λίγο ακόμα στον αέρα για να δώσουμε μαζί την πάσα στον επόμενο καλεσμένο μας. Απλά λίγο υπομονή δευτερολέπτων, να ακούσουμε το χορηγό της ώρας και να επιστρέψουμε με έναν συμπαίκτη σου μαζί στον αέρα. Ωραία, εντάξει. Μισό λεπτό. 8 παρά 20 είναι η ώρα. Παραμένουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Λάμπη, είσαι εδώ, έτσι δεν έφυγες? Ωραία, σε ευχαριστώ. Γράφει ένας φίλος, ο Θανάσης, το μήνυμά του που μας ακούει. Πιτσιρίκι, ο Λάμπης αύριο φεύγει φαντάρος. Αλήθεια είναι? σε κάλεσε, σε κάλεσε η μαμά πατρίδα. θέλω... Την ομάδα μας, τα ταλαντούχα. Ναι. Που μας εκεί θα πάω τώρα. νομίζω είναι και αθλητή σου, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Πέρα από... συναθλητή σου, είσαι και προπονητής του. Ο Στέλιος ο Τζιουμάκας μας ακούει?
Ακούω. Γεια σου Στέλιο. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Λάμπη. Έχω τον προπονητή σου στην άλλη γραμμή. τον άκουσα. Λάμπη, τώρα πες μου πως είναι και αυτό. Τη μια μέρα να του λες πάμε Στέλιο να πάρουμε το μάτς, έχοντας τον δίπλα σου, και την άλλη μέρα να του λες το ίδιο πάμε πάρουμε το μάτς, αλλά εσύ να είσαι στον πάγκο και αυτός να είναι μέσα. Η χαρά είναι διπλή, μπορώ να πω. Είναι τεράστια χαρά και πραγματικά απολαμβάνω όλες τις στιγμές, είτε σαν προπονητής, που έχω, όταν έχω παιδιά τα οποία είναι και ταλαντούχα και πολύ καλά παιδιά, αλλά και στο γήπεδο μέσα σαν αθλητής, σαν συναθλητές, να βλέπω νέα παιδιά να μπαίνουν μέσα, να μην φοβούνται. Αυτό που έκανε χθες ο Στέλιος και αυτό που έχουν κάνει και τα υπόλοιπα τα παιδιά κατά καιρούς που έχουν κληθεί να βοηθήσουν, δεν είναι εύκολο πράγμα. Να μπει σε ένα τέτοιο δύσκολο μάτι, σε ένα ντέρμπι, που καταλαβαίνεις τι γίνεται στην κερκίδα, όσο το θέλει ο κόσμος, να διώξεις όλο αυτό το βάρος και να το μετατρέψεις σε ενθουσιασμό, σε αγωνιστικότητα, σε συγκέντρωση. Είχε μια καταπληκτική εμφάνιση ο Στέλιος. Εγώ τον ξέρω πολύ καλά, γιατί τον είχα αθλητή από πέρσι. Mm-hmm. Φέτος έχει ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση, του το έχω πει. Και αυτά που κάνει τα φανταστικά στο εφηβικό, πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να τα έκανε και χθες. Στο αντρικό τμήμα. Τα έκανε και χθες. Στέλιο. Παρακαλώ. Σε ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε με το βόλιο του Ηρακλή και με ακαδημίες και με όλα, από μωρό παιδί, αλλά πραγματικά εγώ εχθές έτριβα τα μάτια μου και όταν τελείωσε το παιχνίδι, αν θυμάσαι, έψαχνα να βρω ποιος μπήκε μέσα σου. Μπήκε ο Εγκαπέ, δεν ξέρω ποιος μπήκε, κάποιος άλλος αθλητής. Τι έγινε χθες, τι έπαθες? Τι έγινε, να σου πω την αλήθεια, ο κόσμος έγινε. Ο κόσμος, Δηλαδή, με αυτόν τον κόσμο στη Μίκρα δεν γινόταν να μην παίξω καλά, δεν γινόταν να μην με παθιάσει, να δώσω το 200%. Εσύ το 300 έδωσες. Αλλά είναι αυτό αρκετό για να κάνεις μια τέτοια εμφάνιση, με σοβαρή, μεστή εμφάνιση στα 19 σου χρόνια, με καλά νούμερα, με 15 πόντους. Για έναν αθλητή μιλάμε, για όσους δεν το γνωρίζουν, που φέτος δεν έπαιζες και πάρα πολύ συχνά, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν πολλές οι ευκαιρίες που είχες πάρει. Χθες έβγαλες σχεδόν όλο το παιχνίδι και ήσουν βασικότατο γρανάζι της νίκης. Γι' αυτό και θέλω να μου πεις το πώς έγινε αυτό. Πώς έγινε? Όλο το χρόνο δεν σταμάτησα να δουλεύω. Επειδή δεν έπαιζα, δεν φαινόταν η δουλειά που έκανα έξω, δεν σημαίνει ότι σταμάτησα να δουλεύω στις προπονήσεις. Mm-hmm. Αυτό ευτυχώς μου βγήκε στο παιχνίδι. Έδειξα κάποια θετικά στοιχεία, νομίζω. Και έτσι βοήθησα την ομάδα να πάρει αυτή τη μεγάλη νίκη. Κοντά σε μια ομάδα που όλοι ξέρουμε ότι είναι φαβορή για να πάρει στους τελικούς. Όταν πηδούσες για μπλοκ με το Φωτιάδη, ξέρεις ότι μαζί δεν φτάνατε το Λάμπι, το ξέρεις αυτό? Το άκουσα, κάποιος το σχολίαζε μετά, γελούσαμε. Ναι, γιατί το 19 και 19, 45 δεν μας κάνουνε. Έτσι είναι, Λάμπι? Δεν μας κάνει τόσο, νομίζω. Έπαιξε ο Στέλιος, έπαιξε σαν 29χρονος. Ναι. Τόσο όρημα, όπως πρέπει, γιατί εδώ στην Ελλάδα λίγο το έχουμε παρεξηγήσει. Είσαι στα 25 είσαι ταλέντος, στα 30 είσαι γέρος. Ναι. Τα έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα, δεν είναι έτσι. Πρέπει να δοθούν ευκαιρίες και στα μικρά παιδιά. Και ας χάσουμε και σετ και παιχνίδια. Επενδύεις πάνω στα παιδιά, φυσικά δουλεύοντας καθημερινά και λέγοντας, δίνοντας συμβουλές με τον σωστό τρόπο, όπως πρέπει, για να δεις και να πάρεις και από τα παιδιά στο μέλλον. Ειδικά τα παιδιά αυτά του Ηρακλή, που αυτής έχει τεράστια παράδοση στις αυτές τις ηλικίες, είναι ευκαιρία πλέον να εισπράξει πράγματα από τους αδικούς του αθλητές, όπως ο Στέλιος, όπως ο Αντώνης και τα υπόλοιπα παιδιά φυσικά. Νομίζω είναι έτοιμα να αρχίσουν να μπαίνουν μέσα και να παίζουν σαν μεγάλοι άντρες. Τώρα μου δίνεις μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πω ότι και χθες φάνηκε περίτρανα στο παιχνίδι ότι ο αθλητισμός, και για βόλεϊ μιλάμε τώρα, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Και ο Ηρακλής εξακολουθεί και βγάζει παιδιά, γιατί όντως στην κυριολεξία τον Στέλιο τον Τζιουμάκα τον ξέρουμε από μωρό. Μωρό όμως, μωρό, παιδάκι. Που ερχόταν να δει τον αδερφό του που ήταν
στους παίδες του Ηρακλή, τον Γιώργαρο που κάνει φοβερή πορεία φέτος στο Καμπιανάτο. Αλλά εκεί πάνω δείξανε και ο Στέλιος ο Τζιουμάκας που είναι τώρα στη γραμμή μας και τα υπόλοιπα παιδιά ότι δεν είναι μόνο χρήματα, ότι είναι και άλλα πράγματα. Και ο Ηρακλής ξέρει πολύ βόλεϊ ως οικογένεια και νομίζω ο Στέλιος έχει αποδειχτεί τα τελευταία χρόνια. Εσύ πόσα έχεις κατακτήσει, γιατί με εσάς έχω χάσει την μπάλα λίγο όλους τους πιτσιρικάδες που από παμπέδες έφηβοι έχετε παίξει σε ακαδημίες του Ηρακλή. Πόσα έχεις πάρει? Από αναπτυξιακά τώρα, να σου πω την αλήθεια, έχω πάρει 2 παιδικά, ναι, και φέτος ευελπιστώ να πάρω και ένα εφηβικό. Μάλλον και ο προπονητής σου τώρα που σ' ακούει το ευελπιστεί και αυτός. Εφηβικό δεν έχεις πάρει, κανένα. Το κρατάς για φέτος. Ναι, άντε, κανονίστε τα, ρε παιδιά. Περίμενα το λάμπι για να πάρουμε. Όχι, πραγματικά, πέρα από την πλάκα, ο στόχος που έχει μπει από την αρχή της χρονιάς είναι το να μπορέσουμε να πάμε να διεκδικήσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ούτε να κρυβόμαστε, ούτε κάτι άλλο, ούτε τα μυαλά να παίρνουν αέρα. Mm-hmm. Ήδη έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή πορεία, έχουμε 11 στα 11. Έχουμε πάρει μια πολύ καλή θέση για να διεκδικήσουμε την πρόκληση και για το πανεπαρχιακό, κάτι που πιστεύω θα το καταφέρουμε. Και στη συνέχεια, συγκεντρωμένοι, να διεκδικήσουμε το μεγάλο στόχο, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Υπάρχει θυμία. Είναι παιδιά από πέρσι, έχουν γίνει και κάποιες προσθήκες πολύ σημαντικές. Ίδιος προπονητής, ίδιοι αθλητές, υπάρχουν τα στατικά για να πάμε πάρα πολύ καλά και να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ. Στέλιο, θέλω να μου πεις και για το παιχνίδι της Δευτέρας. Και επειδή χθες μίλησες και για τον κόσμο και αναφέρθηκες κυρίως σε αυτόν και όχι τόσο στην προσωπική σου απόδοση που είδαμε όλοι και σε θαυμάσαμε, θα ήθελες και εσύ προσωπικά τη Δευτέρα στις 6 με τον Ηρακλή Χαλκίδας να ζήσεις κάτι ανάλογο, Σαφώς, ο παίχτης παθιάζεται πολύ περισσότερο όταν έχει κόσμο έξω. Είναι αλλιώς να παίζεις με ένα γήπεδο άδειο και να βλέπεις μόνο τους συμπαίχτες και τους αντιπάλους και αλλιώς είναι να πανηγυρίζεις με το φύλαφλο, να το βλέπεις στα μάτια, να βλέπεις ότι το γουστάρει και αυτός. Είναι άλλο συνέστημα. Καθαρά αγωνιστικά και εδώ θέλω να και ένα σχόλιο και από το Λάμπη, αλλά πρώτα θέλω να ακούσω εσένα έτσι για να κλείσουμε όλοι μαζί. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, στον επιθετικό τομέα, σας είδαμε όλους χθες, συγγνώμη για την έκφραση, να κοπανάτε, να μην φοβάστε, να κοπανάτε την μπάλα, είτε block out θα είναι, είτε απευθείας πόντους θα είναι. Ήτανε εντολή, ήτανε πάθος που σας βγήκε για να παίζετε έτσι στον επιθετικό τομέα και σας βγήκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι. Και το block δούλεψε πάρα πολύ καλά, αν δεν κάνω λάθος, 15 block είχατε στο μάτς. Ναι. Δεν ήτανε καμιά εντολή, δεν υπάρχει εντολή κοπανάτε. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο... Το λεγόμενο ξύλο στο βόλεϊ, έτσι. Το λεγόμενο ξύλο στο βόλεϊ, ναι. Έτσι. Απλώς μπήκαμε, παθιαστήκαμε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έχουμε ένα εκπληκτικό πασαδόρο, το ξέρουν όλοι αυτό. Αυτή είναι μια εξήγηση, Στέλιο. Είναι μια εξήγηση αυτή. Που σου τη δίνει την μπάλα όπου θέλεις. Σαφώς, είναι τεράστιο κομμάτι ο πασαδόρος. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τον Μπρούσαλη. Ναι. Λάμπη, και ο Στέλιος και ο Εφρεμίδης και ο Τόλης, εντάξει, τον Τόλη τον ξέρουμε χρόνια τώρα και στη θέση του διαγωνίου, και τον Εφρεμίδη και χθες ο Στέλιος μας ξάφνιασε ευχάριστα, κοπανούσαν στην κυριολεξία, έτσι. Είναι και λόγω του Κώστα. Εννοείται ότι όταν έχεις ένα καλό πασαδόρο, το έργο σου γίνεται πολύ πιο εύκολο. Εμείς πρέπει από τη μεριά μας να προσπαθούμε να σηκώσουμε την μπάλα, να κρατήσουμε, να σώσουμε την μπάλα. Ο Κώστας στη συνέχεια μπορεί να διορθώσει, να στείλει την μπάλα ακριβώς εκεί που πρέπει και μπορούμε να απειλήσουμε από όλες τις μεριές. Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει πολύ ταλέντο στην επίθεση. Υπάρχει φοβερή διαχείριση από τον Πασαδόρο, δηλαδή κρύβει και τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στην ομάδα. Mm-hmm. Δεν είναι ορατά για να χτυπήσουν στις αδυναμίες μας. Εμείς πρέπει να κρατάμε την υποδοχή σε καλά επίπεδα και όσες παραπάνω άμυνες μπορούμε να βγάλουμε για να γίνουν κόντρα επιθέσεις που μας δίνουν έξτρα επιθέσεις για να πάρουμε πόντους. Τώρα αυτή η αποφασιστικότητα που βγήκε χθες είναι καθαρά λόγω της έδρας. Δεν μπορούμε να παίξουμε με τόσο πάθος εκτός έδρας, ό,τι και να γίνει. Γι' αυτό θέλουμε τον κόσμο συνέχεια δίπλα μας και πιστεύω ότι έχει γίνει η αρχή και νομίζω από τώρα και στο εξής θα έχουμε συνέχεια κόσμο. Και μακάρι να ξαναγεμίσει έτσι η Μίκρα
Γιατί αυτό που ζήσαμε χθες, παρόλο που το έχουμε ξαναζήσει, είναι πρωτόγνωρο. Είναι σαν να είναι πρώτη φορά. Δηλαδή είναι, δεν μπορώ να το περιγράψω. Έχεις απόλυτα δίκιο. Απόλυτα δίκιο. Και είναι απλά τα πράγματα. Όποιος δεν έρχεται μετά από αυτό που έγινε χθες, χάνει πλέον. Να το ξέρει. Να το ξέρει νομίζω ότι. Νομίζω ο κόσμος έχει γλυκαθεί. Αυτό που είδε άρεσε πέρα από εμάς. Νομίζω ότι το έχουμε πάρει μηνύματα συμπαράστασης, συγχαρητήρια πολλά. Έχει γλυκαθεί ο κόσμος. Χθες ήταν καταπληκτική βραδιά και η αρχή θα έλεγα και άλλων ωραίων βραδιών πιστεύω. Στέλιο και Λάμπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πότε έχουμε εφηβικό? Την Τρίτη. Την Τρίτη μέσα στον Άρη έχουμε την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου και μας μένει άλλο ένα μάτς. Δηλαδή θα παίξετε δίπλα-δίπλα με τον Ηρακλή Χαλκίδας και την επόμενη μέρα θα ξαναείστε μαζί. Αναγκαστικά δεν γίνεται αλλιώς. Στέλιο, καλός προπονητής είναι ο Λάμπης. Είναι, έχει. Όταν είσαι και παίκτης και προπονητής, μπορείς να μεταφέρεις τον παίκτη, νομίζω, περισσότερα πράγματα. Γιατί μπαίνεις και στη θέση του, ξέρεις τι δυσκολίες περνάει. Και γενικά, επειδή ο Λάμπης είναι και καλός παίκτης, του βγαίνει και στην προπονητική, νομίζω. Σας ευχαριστώ και τους δύο, πραγματικά. Ήταν αρκετά λεπτά της ώρας που νομίζω σας απόλαυσε και ο κόσμος, όπως χθες για 2,5 ώρες στο παιχνίδι. Καλή ξεκούραση να ευχηθώ. Να εκμεταλλευτείτε το ρεπό, νομίζω είχε ρεπό, σήμερα. Κάποιοι είχαν ρεπό. Είδες ο Στέλιος. Πήγε, έκανε λίγο. Ξανά συγχαρητήρια και ραντεβού τη Δευτέρα στο γήπεδο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και οι δύο. Συνέχεια, Γιώργο. Λάμπη, Στέλιος, σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ωραία πράγματα. Ζήσαμε χθες, ωραία και τώρα. Δεν με ενοχλεί καθόλου που έχουμε 5 λεπτά ακόμα για την εκπομπή. Νομίζω άξιζε να την αφιερώσουμε σε αυτό που έγινε χθες. Άξιζε να την αφιερώσουμε σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια στο βόλεϊ. Ο Γιάννης μου γράφει σε μήνυμά του και μου είχε επισυνάψει και τρεις φωτογραφίες. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλή χρονιά με υγεία και τύχη. Επίσης, φίλε μου, φεύγοντας χθες από το γήπεδο και όση ώρα οδηγούσα, σκεφτόμουν τον τελικό με τη Σύρο. Όση ώρα σας ακούω με το Λάμπη, με μπριζώσατε και άρχισαν να ψάχνουν τα κοιτάπια μου. Μας έλειψαν αυτά τα βράδια. Στον Εύωσμο μου γράφει, αν και η τελική με το Σύριο ήταν στη Μίκρα. Ο Εύωσμος είναι κυρίως το έχουμε συνδέσει με το πρωτάθλημα του 2006, αλλά και τις μεγάλες βραδιές του Champions League. Καλησπέρα στον πατέρα Βασίλη που μας ακούει και τον ευχαριστώ και χαίρομαι πάρα πολύ. Γιώργο μου, καλή χρονιά και ευλογημένη. Καλή επιτυχία να έχει ο Ηρακλής όχι μόνο στο βόλεϊ αλλά και στο ποδόσφαιρο. Φυσικά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και παντού. Ο Βαγγέλης τι λέει, στα 45 μπορεί να μην πηδάς λέει εφημερίδα, κάνεις άλλα πράγματα όμως, έχουν όλα τον καιρό τους, πίστεψέ με. Εντάξει, σχήμα λόγου Βαγγέλη, σχήμα λόγου. Θα τρέξω σε 5 λεπτά να προλάβω να πω τα υπόλοιπα. Χρωστάω μια ανακοίνωση χθεσινή από μια γραπτή δήλωση του Προέδρου του Μάκη Καλατζίδη. Έχουμε και ανακοινώσεις από το μπάσκετ, έχουμε και από το ποδόσφαιρο. Μισό λεπτό. Λοιπόν, τι δήλωσε ο Πρόεδρος, ο κύριος Μάκης Καλατζίδης. Άμα ανοίξει και αυτό, καλά θα είναι, άνοιξε. Θα ήθελα να πω σε όλους πως είναι μια τεράστια νίκη γιατί παίξαμε απέναντι σε ένα αντίπαλο που έχει 4 φορές μεγαλύτερο μπάτζετ. Θέλω λοιπόν να αφιερώσω την νίκη στα παιδιά από την Αμερική που χωρίς αυτούς ίσως σήμερα να μην υπήρχε η ομάδα. Επίσης αυτόν τον υπέροχο λαό που γέμισε τη Μίκρα και έδειξε για άλλη μια φορά πως ο όμοιός του δεν υπάρχει στον πλανήτη. Θέλω επίσης να την αφιερώσω σε κάποιους Ηρακλειδείς, σε εισαγωγικά η λέξη, οι οποίοι μέσω μιας άθλιας διαδικτυακής σελίδας προσπαθούν εδώ και μια εβδομάδα λασπολογώντας να πολεμήσουν αυτή την ομάδα. Πιστεύω σήμερα ότι το κατάμεστο γήπεδο να έδωσε το μήνυμα ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να πάμε μπροστά. Η διχόνοια δεν χωράει στον Ηρακλή. Είπα στα παιδιά μέσα στα αποδυτήρια ότι σήμερα σε αυτόν τον αγώνα παίζουμε την ιστορία μας, την οπαδική μας ύπαρξη και ότι πρέπει να βγουν να παίξουν για αυτόν τον τεράστιο κόσμο. Τα παιδιά τα κατάφεραν και απέδειξαν ότι οι Πατριάρχες είναι για την Εκκλησία και ότι ο Αυτοκράτορας είναι στο γήπεδο. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Η Κυριακή που έρχεται είναι πολύ σπουδαία γιατί έχουμε στις 3 τον Εύωσμο Αγροτικός Αστέρας Ηρακλής, στις 6 το μεγάλο παιχνίδι Ηρακλής Περιστέρης στο Ιβανόφιο
πανηγύρι, το οποίο από χθες ξεκίνησε και θα συνεχιστεί και στον Εύωσμο και στο Ιβανόφιο και θα συνεχιστεί πάλι την επόμενη μέρα, γιατί τη Δευτέρα έχουμε Ηρακλής Χαλκίδας στις 6 στη Μίκρα. Ανακοίνωση βγήκε πριν από λίγο από τον μπάσκετ. Η ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή ανακοινώνει την έναρξη προπόληση των εισιτηρίων του αγώνα με το Περιστέρι. Οι φίλοι της ομάδας μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους για την αναμέτρηση αύριο, Παρασκευή και ώρα 5 με 8. Το απόγευμα, έτσι. 5 απόγευμα, 8 το βράδυ. Από το Ιβανόφιο, καθώς και το Σάββατο από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι, επίσης από το Ιβανόφιο. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος του αγώνα, παρακαλούμε για την έγκυρη προμήθεια των εισιτηρίων και προσέλευση στο γήπεδο ώστε να αποφευθεί πιθανή ταλαιπωρία. Καλούμε τον κόσμο του Ηρακλή να στηρίξει με το σύνηθες για αυτόν βροντερό παρόν την προσπάθεια της ομάδος. Στο ποδόσφαιρο περιμένουμε τον Τάι αύριο να έρθει με το καλό, να ξεκινήσει προπονήσεις. Θυμίζουμε για την περίπτωση του Γιαννίτση ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι 19 του μηνός για να τον δούμε να αγωνίζεται. Αν θυμάμαι καλά, στο παιχνίδι με τον Πιερικό εντός έδρας θα κάνει τον ντεμπούτο του. Όσον αφορά τώρα τον Μεντί, το κακό με τον Μεντί είναι, μάλλον το καλό είναι ότι θέλει να έρθει στον Ηρακλή. Το κακό είναι ότι ανήκει στον Αλμοπό Αριδέας, η ομάδα της Αριδέας ζητά κάποια χρήματα. Οπότε ο Ηρακλής, πέρα τα όσα χρήματα πρέπει να δώσει στον ποδοσφαιριστή, πρέπει να δώσει και ένα ποσό στον Αλμοπό Αριδέας για να τον αποκτήσει. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Καλησπέρα στο φίλο τον Αθανάσιο, καλησπέρα Γιώργο, χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία. Επίσης φίλε μου, μπράβο στην Ηρακλέρα γιατί χθες, για χθες συγγνώμη, και μακάρι όλα τα τμήματα του συλλόγου να συνεχίσουν έτσι. Μακάρι. Τι έχει πάει το διαδίκτυο τώρα, έχω να διαβάσω και μια ανακοίνωση ακόμα, αλλά δεν μας το κάνει το χατήρι. Η ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος αφορά τον Σπύρο Θεοφανίδη, ο οποίος έφυγε. Αρκετή θάνατη, τι γίνεται εσύ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα όσον αφορά την οικογένεια του Ηρακλή και πριν, στα τελειώματα του 17 και τώρα με τον Μιτόσεβιτς, με τον Γκέραρτ που έχει περάσει τον Ηρακλή, με τον Σπύρο Θεοφανίδη, ο οποίος για αρκετά χρόνια ήταν ποδοσφαιρικός παράγων της ΠΑΕ Ηρακλής. Κλείνουμε, ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Να πάμε στα φροντιστήρια, στα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου, είτε Βασιλής Όλγας, είτε στη Φλέμιγκ, να μάθουμε τα αγγλικά μας, τα γαλλικά μας, τα γερμανικά μας, τα ισπανικά μας, την πληροφορική μας. Οι φούρνοι Άλμπους Λιβαδόπουλος μας περιμένουν σε Πανόραμα και Φυσιά Σοφούλη και Ασβεστοχώρη. Το καφεμάγαζο μας περιμένει με τα βότανά του, τα τσάγια του, το καφέ Βέντο και τη Σοκολάβ. 2310 70 55 54 και στο καφεμάγαζο.gr. Επίσης θα πάω να χτυπήσω και μια ωραία κρέπα. Τώρα μπλε να πάρω, λες. Μπορεί να πάρω μπλε. Βέβαια, μέρα που είναι θα πάρω μπλε. Coffee Square στο Ασβεστοχώρι. Μπορεί να χτυπήσω και ένα hot dog και κάνα toast. Να βάλω άλλα 3 κιλά. Δεν πειράζει. Δικά μας παιδιά είναι εκεί. Δημοκρατίας 4 δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου, το Coffee Square. Δίνω σκυτάλη στα μπασκετόπεδα, στον Νίκο Μοσκοβίτη και στο Σταμάτη Μουρελή στη συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο 107,4. Ευχές για ένα υπέροχο βράδυ. Αύριο εμείς εδώ 7 με 8 στην ώρα για μπλε. Να είστε καλά.